Ο πρόεδρο τη Λευκορωσία, Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, δήλωσε την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνάντηση με κορυφαίου αξιωματούχου στον τομέα τη εθνική ασφάλεια ότι οι ανησυχίε για ενδεχόμενο ξέσπασμα του Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου είναι δικαιολογημένε, επειδή η στρατιωτική δύναμη έχει γίνει το κύριο εργαλείο επικοινωνία μεταξύ των μεγάλων εξουσιών, όπω αναφέρει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ο Λουκασένκο ισχυρίζεται ότι το ξέσπασμα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι πιθανό να ξεσπάσει επειδή η στρατιωτική δύναμη έχει γίνει το κύριο εργαλείο επικοινωνία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Ο κόσμο έχει φτάσει και πάλι στο χείλο τη Αβίσου, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξη. Πρέπει να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να εξουδετερώσουμε του κινδύνου και τι απειλέ. Η στρατηγική δύναμη έχει γίνει για άλλη μία φορά το κύριο επιχείρημα που προβάλλεται από τα παγκόσμια κέντρα λήψη αποφάσεων. Σαν να μην είχαν ποτέ χαθεί εκατομμύρια ανθρώπινε ζωέ στι φρικαλαιότητε του πρώτου και του δευτέρου παγκόσμιου πολέμου, είπε. Τώρα μα είχε κυριολεκτικά τη λήξη ένα κύμα πληροφοριών για το ξέσπασμα ενό τρίτου παγκοσμίου πολέμου, για το οποίο όλοι μιλούν πλέον ανοιχτά. Γι' αυτό υπάρχουν εύλογοι λόγοι για τέτοιε ανησυχίε, τον Ισόλευκο Ρώσο πρόεδρο. Στην άμεση γυτνίαση της Λευκορωσίας και της Ρωσίας σταθμεύουν περίπου 32.000 στρατιώτες από τα ενοποιημένα τμήματα του ΝΑΤΟ, ανέφερε το κανάλι Telegram Bulper Vogo κοντά στην υπηρεσία τύπου του Λευκορώσου Προέδρου. Σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν μετατραπεί σε υποχείρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πολιτικοί και τα συμφέροντα των οποίων κυριαρχούν αναμφίβολα στα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξε ο Λουκασένκο. Αναφερόμενο στι ασκήσεις, ο Λουκασέγκο δήλωσε ότι οι υπηρεσίε πληροφοριών του Μίνσκ κρατούν το δάκτυλό του στη σκανδάλη, υποστηρίζοντα ότι περίπου 32.000 στρατιώτε από μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αναπτυχθεί στην άμεση γειτονιά τη Λευκορωσίας και τη Ρωσία. Θα ήθελα να χαρακτηρίσω την τρέχουσα φάση τη πολιτισμική αντιπαράθεση μεταξύ Ανατολή και Δύση ω εξή. Οι μάσκε έχουν πέσει εντελώ, δήλωσε ακόμα Λουκασέγκο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, πρόσθεσε. Δύο νέε μεραρχίε αντιεροπορικών συστημάτων S400 βρίσκονται πλέον στην υπηρεσία του στρατού τη χώρα, δήλωσε ο Λευκορώσο πρόεδρο, αναφερόμενο στα κινητά πυραυλικά συστήματα εδάφου αέρο που θεωρούνται περίπου ισοδύναμα με τα αμερικανικά συστήματα αεράμινα Patriot. Ακόμα συμπλήρωσε πω άλλε δύο μεραρχίε είναι εξοπλισμένε με πυραυλικά συστήματα Iskander M. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.